Αν σε κάτι πραγματικά υπάρχει μεγάλο απόθεμα στην εκπαίδευση, είναι από νομοσχέδια που έρχονται δήθεν για να την αναβαθμίσουν. Διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις χορτάσαμε αναβάθμιση. Αλλά τελικά κάθε αλλαγή αποτελεί και βαθύτερο χτύπημα στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στη δυνατότητα απόκτησης ολοκληρωμένης γνώσης. Αποτελούσε τελικά κάθε αλλαγή ένα βήμα προς τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, που έσπρωχνε όλο και πιο γρήγορα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών πιο μακριά από τη μόρφωση, κάνοντάς την και περισσότερο, όλο και περισσότερο ζήτημα αντοχών της θέψης του καθενός. Σε αυτό το είδος της αναβαθμίσης, βέβαια, αριστεύει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αντί επί 9 μήνες να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με ασφάλεια, αντί να δώσει τέλος σε αυτό το μαρτύριο της τηλεεκπαίδευσης που επί τόσους μήνες περνάνε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς για να σώσουν ό,τι σώζεται από μια ακόμη σχολική χρονιά, πρότισε να αξιοποιεί την καραντίνα για να περνάει τη μια μετά την άλλη τις αντιδραστικές αλλαγές. Τέτοιο ήταν και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που πέρασε την πρώτη περίοδο, στο οποίο μάλιστα δεν δίστασε να συμπεριλάβει τη ρύθμιση που μόνο ως εμπεγμό μπορούσε να θεωρηθεί, αυτή τη αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Και βέβαια τώρα παίρνει σειρά τεχνοεπαγγελματική εκπαίδευση. Επιτρέψτε με ένα σχόλιο πριν μπω στην ουσία του νομοσχεδίου. Είναι σίγουρα γνωστή βέβαια αυτή η τακτική να περνάνε σοβαρές αλλαγές στην παιδεία με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κλειστά. Θυμόμαστε και τα πασχαλιάτικα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πιο πριν. Όμως σε μια τόσο δύσκολη χρονιά που γνωρίζετε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τις αγωνίες που βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους με μια επικίνδυνη πανδημία σε εξέλιξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βέβαια με την οικονομική κρίση να σαρώνει κυριολεκτικά, έρχεστε ξανά να εφηβιάσετε αυτή τη φορά τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Και τώρα σοβαρά η δυνατότητα που δίνεται στα ίδια τα πανεπιστήμια, κάθε τμήματα, να ορίζουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο από νομιμοποίηση της περαιτέρω κατηγοριοποίησης των τμήματων, που ουσιαστικά ενισχύει τον ελιτισμό για κάποια τμήματα και υποβαθμίζει ακόμα περαιτέρω άλλα. Και θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον πρόκληση να επικαλείται, κυρία Υπουργός, το επίπεδο των υποψηφίων για τα ενίσοδα στα πανεπιστήμια, όταν αυτό το επίπεδο το έχετε διαμορφώσει συστηματικά με την πολιτική που ασκείται όλες οι κυβερνήσεις, στα σχολεία που αποστεώνεται από το μορφωτικό τους ρόλο, και βέβαια αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να αναβαθμιστεί αποκλειστικά αυξάνοντας τη βάση επιλογής. Όπως βέβαια και η δυνατότητα ολοκλήρωσης της φοίτησης στα πανεπιστήμια πολλές φορές εξαρτάται από διαφορετικούς λόγους, από ταξικούς φραγμούς, από λόγους που σπρώχνουν τους φοιτητές στην εργασία και όχι βέβαια από την ίδια την πρόθεσή τους και την ικανότητά τους να σπουδάσουν. Βέβαια, πολύ μεγαλύτερη πρόκληση είναι το να επιλέξετε να εφαρμόσετε τελικά αυτές τις αλλαγές από τους φετινούς υποψηφίους που έχουν περάσει με τόσα προβλήματα τις δύο τελευταίες και πιο κρίσιμες, αν θέλετε, τάξεις του Λυκείου. Πραγματικά δεν δείχνεται κανένα έλεος απέναντι στους μαθητές. Όταν λοιπόν δημιουργείται συνεχώς εμπόδια στην πρόσβαση των μαθητών στο πανεπιστήμιο, που έρχονται να προσθεθούν σε ένα λύκειο που έχει μετατραπεί εδώ και πολλά χρόνια σε μια σκληρή εξεταστική αρένα, μπορεί πράγματι να θεωρείται ότι είναι ελεύθερη επιλογή για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών η επαγγελματική εκπαίδευση? Αντίθετα, θεωρούμε ότι είναι απολύτως συνειδητή επιλογή όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετάει όλο και νωρίτερα εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους νέους, και με σκοπό βέβαια να δημιουργεί μια στρατιά φθηνών ευέλικτων εργαζομένων χωρίς δικαιώματα, τέτοια βέβαια που να προσαρμόζονται πράγματι στις ανάγκες της αγοράς, αλλά αυτής της αγοράς που έχετε εσείς διαμορφώσει, αυτής της αγοράς που βάζει το κριτήριο το κέρδος, άρα φθηνών και φθηνότερα εργατικά χέρια. Και βέβαια
τέτοια που θα μπορούν και εύκολα να αποσύρουν τους εργαζόμενους και να τους αντικαθιστούν με τα νέα κάθε φορά μοντέλα της κατάρτισης. Γι' αυτό κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι επιδιώκεται να διαμορφώσετε και μέσα από αυτές τις αλλαγές που κάνει το νομοσχέδιο, δημιουργώντας ουσιαστικά μια φθηνή και ακόμα πιο εφήμερη κατάρτιση. Θεωρούμε ότι η πιο αντιδραστική τομή του είναι η θεσμοθέτηση αμέσως μετά το γυμνάσιο των διετών επαγγελματικών σχολών κατάρτισης. Δηλαδή το να διώχνονται ήδη από τα 15 τους χρόνια τα παιδιά από το σχολείο και να τα οδηγείται μόνο στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην ανήλικη εργασία, η οποία είτε είναι απλήρωτη είτε επιδοτούμενη από το κράτος, προσφέροντας δηλαδή φρέσκο και τζάμπα εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα από το να στερείτε τα παιδιά τόσο νωρίς από τη δυνατότητα πρόσβασης στη γενική μόρφωση? Το θεωρείτε πραγματικά πολυτέλεια για λίγους, με τον πλούτο της γνώσης που συγκεντρώνεται σήμερα, το να μην μπορεί να ολοκληρώσουν τα παιδιά καν το 12χρονο σχολείο? Να μην διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φυσική, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν πώς κινείται ο κόσμος, για να μπορούν εξάλλου και να τον αλλάξουν? Να μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις αναγκαίες για την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους? Όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τη βάση για την ολοκληρωμένη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσει καθένας στη ζωή του. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν απασχολεί ούτε τη σημερινή, ούτε βέβαια απασχολούσε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που μέσα από όλες τις πολυδιαφημισμένες αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση, ούτε βέβαια έλυναν τα χρόνια προβλήματα, τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, εργαστηριακό εξοπλισμό, υποδομές, ελλείψη βιβλία ειδικοτήτων. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν εναρμόνιζαν την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως δεν κάνει και το σημερινό νομοσχέδιο, με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να παρέχουν στους μαθητές όλες εκείνες τις γνώσεις και τα εφόδια για να διαμορφώσουν το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο και να μπορούν βέβαια να παρακολουθούν την οποιοδήποτε εξέλιξη της τεχνικής που αντικειμενικά θα υπάρχει για κάθε επάγγελμα. Αντίθετα, εκεί που στοχεύουν και οι σημερινές αλλαγές είναι να ανταποκρίνονται στις εφήμερες ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας ουσιαστικά αποθήτους, άρα και εργαζομένους μιας χρήσης, σε επαγγέλματα που σύντομα θα απαξιώνονται. Για να συνεχίζεται βέβαια και το συνεχές κυνήγι των προσόντων και των καταρτήσεων με το αντίστοιχο τίμημα. Σε μια ήδη άθλια κατάσταση που υπάρχει για χρόνια στα ΕΠΑΛ, με ειδικότητες που ανοιγοκλίνουν με ταχύτητες φωτός, αφήνοντας στον αέρα χιλιάδες σπουδαστές που δεν μπορούν να συνεχίσουν στην κατεύθυνση που έχουν ξεκινήσει ή που εξ αρχής κατευθύνονται σε ειδικότητες άλλες από αυτές που πραγματικά επιθυμούν, ανάλογα με τα τμήματα που είναι διαθέσιμα στα σχολεία της περιοχής τους, το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν έρχεται να δώσει λύση, αλλά ουσιαστικά παγιώνει αυτή την κατάσταση. Δημιουργεί νέα όργανα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και τοπικών φορέων, ώστε και σε περιφερειακό επίπεδο να εισηγούνται τις ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης ανάλογα με τις εφήμερες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της τοπικής αγοράς. Δηλαδή, η επιλογή της ειδικότητας για ένα μαθητή δεν γίνεται με βάση τη δεξιότητά του, αλλά με βάση το που έχει γεννηθεί. Και βέβαια, μόλις αλλάζουν οι ανάγκες της αγοράς, να τρέχει λαχανιασμένος για νέα κατάρτιση. Για ακόμα μια φορά, συνολικά οι αλλαγές που επιχειρεί το νομοσχέδιο είναι μακριά από την ανάγκη για ποιοτική και αναβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση, αντίστοιχη με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και βέβαια από την ανάγκη για πτυχία με πραγματικό αντίκρισμα που να εξασφαλίζουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής μας και όχι με τη ζούγκλα που διαμορφώνεται για όλους τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.